αγαπά σου. Για ξαναπες τώρα μια φορά. Σ' αγαπώ. Έλα. Έλα και πάνω. Τι έπαθες. Για πες το. Για όσους δεν ξέρουν τη φωνή μου, είμαι η Έλλη Λαμπέτη. Η ηθοποιός που πέρασε σαν αερικό από τη σκηνή. Κάθε ερμηνεία της μοναδική, χωρίς μιμητές. 6 ετών αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Μαθήτρια γυμνασίου, ήδη έπαιζε τον πρώτο της ρόλο στο θέατρο. Ο φακός την λάτρεψε και το κοινό συνεχίζει να τη θαυμάζει. Λοιπόν, πότε καινούργιο τραγούδι που λένε στην Αθήνα, το άκουσα στο ραδιόφωνο. Ήταν 3η και 13 του 1926, όταν η κυρία Τάσα Λούκου από τα Βίλια Αττικής έφερνε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της. Άκουσε το κλάμα του αγοριού και ησύχασε. Το δεύτερο όμως έμενε σιωπηλό. Ο γιατρός και η νοσοκόμα με αγωνία προσπαθούσαν να το κρατήσουν στη ζωή. Τα κατάφεραν. Η Έλλη Λούκου, αργότερα Λαμπέτη, άνοιξε τα μάτια της και πολλά χρόνια μετά έγραψε. Όταν γεννήθηκα έμοιαζα με λυμφαδικό πιθηκάκι. Η Τάσα και ο Κώστας Λούκος ήταν απόγονοι αγωνιστών του 1821. Τα 7 παιδιά μεγάλωναν με τα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών και τα γραπτά του Παπαδιαμάντη. Όλα τα αδέρφια της Έλλης διέθεταν και από ένα καλλιτεχνικό χάρισμα. Τα δικά της όμως ήταν πολλά και τους μπέρδευε. Από 6 χρονών ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός. Έλεγε αργότερα η ίδια και συνέχιζε. Δεν το ήξερε όμως κανένας. Έλεγα ότι μου κατέβαινε. Τη μία θα γίνω συγγραφέας, την άλλη θα γίνω πιανίστα. Τους είχα τρελάνει. Το 1928 η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα. Ο πατέρας ασχολούνταν με εμπόριο ξυλίας. Η μητέρα ήθελε να σπουδάσουν όλα της τα παιδιά. Ήμουν φρικτή μαθήτρια. Αγαπούσα την άλγεβρα και τη γεωμετρία, αλλά μισούσα τα αρχαία. Έλεγε η ίδια. Στα 15 της χρόνια αποκάλυψε σε όλους την πρόθεσή της να βγει στη σκηνή. Η Μαρίκα Κοτοπούλη υπέκυψε στην επιμονή της νεαρής Έλλης να γίνει ηθοποιός και τη δέχτηκε στη σχολή της. Σύντομα θα ανακάλυπτε και το ταλέντο της. Γυμνάζει τη φωνή μου. Τότε να πας να γυμνάσεις καπάλου, όχι στο δωμάτιό μου. Το δωμάτιό της, καλέ όντες. Μέχρι σήμερα σκέφτομαι να γυμνάσω και το σώμα μου στο δωμάτιό σας. Επιτρέπετε. Απρίλιος του 1941, τα στρατεύματα του Φίρερ στην Αθήνα. Κατοχή, πείνα, αντίσταση, εκτελέσεις και η Έλλη Λαμπέτη με το γαλάζιο της Πανοφόρη, τα ξέπλεκα μαλλιά και τη σχολική τσάντα έτρεχε να προλάβει μετά το σχολείο τα μαθήματα της Κοτοπούλη, το συσίτιο αλλά και την επιστροφή στο σπίτι πριν την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μαζί με τα πρώτα της βήματα στη σκηνή ξεκίνησαν και οι συμφορές που συνεχίστηκαν σε όλη της τη ζωή. Είναι η χρονιά που ο δίδυμος αδερφός της πέθανε από φυματίωση. Η Κοτοπούλη την βρήκε θλιμμένη πίσω από τα σκηνικά. Μπέτη ήταν ένα πρόσωπο μοιραίο στην ζωή της. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Έχασε τον αδερφό της στο δίδυμο, έχασε την αδελφή της από καρκίνο, έχασε την άλλη της αδελφή από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τη μητέρα της στα χέρια της μέσα στον εμφύλιο, από εξωστρακίστηκε μια σφαίρα και τη χτύπησε. Η ίδια έπαθε καρκίνο, ήταν ένας πάρα πολύ
μοιραίος άνθρωπος και παράλληλα πολύ δυνατή, με μεγάλη ευαισθησία. Λίγες ημέρες μετά, την έκανε από κομπάρσα πρωταγωνίστρια στο έργο «Η Χάνελε πάει στον Παράδεισο». Η ίδια η μεγάλη Μαρίκα Κοτοπούλη κράτησε έναν μικρό ρόλο προς έκπληξη όλου του θειάσου. Την απέτρεψε και από το να κάνει ορθοφωνία για να διορθώσει την ψευδή της άρθρωση που θεωρούσε ιδιαίτερη. Έβλεπε στην Έλλη τη διάδοχο και κόρη της. Φαίνομαι ψευδή τώρα, γιατί με στριμώχνει στη λέξη ψευδίζω. Θες, γιατί λένε ψεύδισμα. Γιατί από μόνος του, μου το έχει πει Μαρίκα Κοτοπούλη, ο ήχος του ψ προδίδει αυτόν που ψευδίζει. Γιατί ένας που ψευδίζει δεν ψευδίζει σε όλα. Μου είχε μιλήσει για την πίστη που είχε σε αυτήν η Κοτοπούλη και για τον πρώτο ρόλο που της έδωσε στη Χάνελε πάει στον Παράδεισο και την απεργία που κάνανε οι ηθοποιοί τότε με το σκοπό να μην δώσει το ρόλο αυτό σε ένα νέο κορίτσι. Ήταν 16 χρονών το 1942. Η δασκάλα δικαιώθηκε. Μετά την πρεμιέρα, όλοι μιλούσαν για το πώς η Χάνελε αναδύθηκε μέσα από το γυάλινο φέρετρο, ακουμπώντας μόνο στα απέλματά της. Για να το πετύχει, η Λαμπέτη γύμναζε επί μήνες τους κοιλιακούς της Μης. Η στιγμή έμεινε αξέχαστη στα θεατρικά δρόμενα της εποχής. Ήμουνα μια κοπέλα που λέγανε ότι είναι όμορφη, που ήξερε να κεντάει, να μαγειρεύει, να χορεύει. Η 18χρονη Έλλη αφοσιώθηκε στο θέατρο. Έκλεισε συμφωνία με τον Θίασο Μουσούρη, από όπου θα πληρωνόταν με το βασικό μισθό και μία κουταλιά βύσσινο μετά από κάθε παράσταση. Όταν μου είπε πως με αγαπάει και τον έδιωξε, είπε... Νόμιζες πως θα μπορούσα εγώ ποτέ να ερωτευτώ αυτό το... Δεν πειράζει, θα το πω. Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος διασκεύασε το έργο του Φοντόρ «Τόπο στα Νιάτα» και η Λαμπέτη κέρδισε το κοινό της. Ο Μάριος Πλωρίτης, αφήνοντας για λίγο τα δοκίμια και τις μεταφράσεις του για να σκηνοθετήσει την πρώτη και τελευταία του ταινία με τίτλο «Αδούλωτη σκλάβη», με θέμα την αντίσταση, την ζήτησε για πρωταγωνίστρια. Όμως ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν της άρεσαν ποτέ. Ό,τι έπαιξα, το έπαιξα για να ενισχύσω τα οικονομικά μου, είπε στις εξομολογήσεις της στη Φρίντα Μπιούμπι στο βιβλίο «Η τελευταία παράσταση». Και συνέχισε. Δεν τον μπορούσα το άτιμο. Έλεγα θα πάθω γαστροραγία. Μου φαινόταν ο εαυτός μου έκτρωμα. Όχι, δεν ήμουν καλή στον κινηματογράφο. 700 εκατομμύρια. Τα κέρδισα. Τα έχασα. Σας συμβαίνει τίποτα? Καλέ, μην με τρομάζετε. Ο συνδυασμός. Είναι τρελή. Κυρία Κλεμάρς. Κυρία Κλεμάρς. Τι έπαθες? Πρέπει να τρέξω. Να προλάβω να τους το πω. Ποιος, τι? Έχασα τον Αχίου και στην πρώτη. Τον λέει η εφημερίδα. Το χρύψε. Χαριλάου, ούτε 21. Φεύγω. Πού πας? Στα γραφεία του Αχίου. Στην πρώτη της ταινία γνώρισε και τον πρώτο της σύζυγο, τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος την έφερε σε επαφή με τον νεαρό τότε σκηνοθέτη Κάρολο Κούν. Έγινε η πρωταγωνίστριά του στο γυάλινο κόσμο του Τένεσι Βίλιαμς. Σε κάποιο σημείο του έργου έπρεπε να φυσήξει για να σβήσει ένα κερί. Στο σπίτι της, για ένα μήνα, κάθε βράδυ, έκανε πρόβα σβήνοντας πίρτα με στόχο να αποφύγει τις γκριμάτσες. Το κατάφερε και ο τρόπος της έγινε διάσημος. Ο Άγγελος Σικελιανός είδε 10 φορές την παράσταση και είπε στους λογοτέχνες φίλους του: «Έρχομαι για να καταλάβω πώς βίνει τα κεριά το κορίτσι αυτό. Είναι το πιο ποιητικό πράγμα που είδα ποτέ μου». Τα επόμενα βράδια, ο Σεφέρης, ο Καζαντζάκης, ο Καραγάτσης, ο Βενέζης και ο Ελίτης παρακολουθούσαν με θαυμασμό την Έλλη να σβήνει κεριά. Μπήκε στον Κούν, μαθήτευσε στην άλλη σχολή, τη σχολή του συναισθηματισμού και της υπερευαισθησίας. Και εκεί διοχέτευσε πραγματικά το ταλαντό της. Ήταν μια ηθοποιός η οποία κατόρθωσε να δημιουργήσει, θα λέει κανένας, ένα ιδιόμορφο υποκριτικό κώδικα, τον οποίο υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Έπαιξε ένα ευρύ φάσμα θεατρικών έργων,
αλλά δεν ευδοκίμησε ή δεν τον θεώρησε την εποχή εκείνη αναγκαίο ίδια ή, αν θέλετε, δεν παρακλήθηκε να μετάσχει στο κλασικό ρεπερτόριο. Δεν έπαιξε ούτε κλασικό ρεπερτόριο, δεν έπαιξε ποτέ Σέξπιρ, παραδείγματος χάρη. Έπαιξε πολύ λίγο Τσέχοφ, έπαιξε όμως μοντέρνο θέατρο, έπαιξε μπουλβάρ, δεν έπαιξε ποτέ αρχαίο δράμα. Οι θεατρικές της ικανότητες την οδηγούν στο Εθνικό Θέατρο με σκηνοθέτη τον αυστηρό Δημήτρη Ροντήρη και βασικό πρωταγωνιστή τον Τάκη Χόρν. Πολύ χαριτωμένος ο αδελφός σας. Ναι. Πολύ. Εγώ ήρθα με τις καλύτερες προθέσεις και εσείς. Μεταξύ του Χόρν και της Λαμπέτη γεννήθηκε αμέσως μία μεγάλη αντιπάθεια που κράτησε 5 χρόνια. Θα μου δώσετε λεφτά, ναι ή όχι? Όχι. Πρώτα απ' όλα το έχω δει ακόμα. Αλλά θα κι άλλο πω. Δεξιά και αριστερά, αγοράζω τα φόρα. Καπελάκια μου! Α, και να σας πω. Φέρετε πως παρακάλεσε αυτή η ιστορία. Έρχεστε σπίτι μου, με φρίζετε, με κλωτσοκοπάτε. Γιατί αρνούμε να πιστέψω μια ιστορία που το κάτω-κάτω της γραφής μου φαίνεται μάλλον απίθανη. Το 1951 της απονεμήθηκε το έπαθλο Κοτοπούλη από τα χέρια της ίδιας της Μαρίκας για την ερμηνεία στα έργα «Η Κληρονόμος» και «Πεγ Καρδούλα μου». Στο σπίτι, αν με έπτυνε καμιά φορά το πείσμα μου, ο πατέρας μου έλεγε: «Δεν φταίσαι εσύ, Πεγ, ούτε το διαβολάκι που έχεις μέσα σου. Φταίει το προπατορικό αμάρτημα που το πήρες από μένα. Δεν θα σε τιμωρήσω, λοιπόν». Η υγεία της κλονίστηκε και πάλι. Το μισό της πρόσωπο παρέλυσε. Αποσύρθηκε για θεραπεία και επανήλθε στη σκηνή. Το 1953, ο νεαρός Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης προτείνει στον Χόρν και τη Λαμπέτη να παίξουν μαζί στο κυριακάτικο ξύπνημα. Μην φωνάζετε! Θα φωνάζω όσο θέλω! Σ' αγαπώ! Σ' αγαπάω και με λεφτά και χωρίς λεφτά! Τι σχέση έχουν τα λεφτά? Έχουν! Ποια! Μα τέλος πάντων, τι θέλετε να σας πω, πως και εγώ σας αγαπώ! Ανάμεσα στους δύο εχθρούς γεννιέται ένα βαθύ αίσθημα. Δημιουργούν δικό τους θίασο με μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω πως μια μέρα θα γίνεις διάσημος. Τα έργα σου θα γίνονται ανάρπαστα. Και εγώ θα είμαι η γυναίκα σου. Η γυναίκα του διάσημου ζωγράφου. Σ' αγαπώ, Παύλο. Κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα πολύ ωραίο μάγμα, ένα μείγμα πραγμάτων, διότι από μια μεριά εκείνη έφερε την ευαισθησία της και από την άλλη μεριά ο Χόρν έφερε τη ρητορική του, το ρητορική με την έννοια της μεγάλης θητείας στο λόγο και στην, αυτού μας την εφράδια την δραματουργική. Το ιδίωμα της Λαμπέτη νομίζω ότι ευδοκίμησε περισσότερο στο κινηματογράφο και αξιοποιήθηκε όσο τίποτε άλλο από τον Μιχάλη Κακογιάννη, δίνοντας πραγματικά μοναδικές ερμηνείες, διότι η ευαισθησία του προσώπου της, η ευαισθησία των ρυθμών της και η μουσικότητα που είχε στην κίνησή της κατόρθωσε να αποτυπωθεί κατά έναν τρόπο συγκλονιστικό από το φακό, τουλάχιστον σε αυτό που ονομάζουμε ρεαλιστικό κινηματογράφο, που μπορούσε να κάνει και γκρο πλάν σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο πρόσωπο. Στο Φεστιβάλ των Κανών το 1956, το «Κορίτσι με τα μαύρα» του Κακογιάννη με τη Λαμπέτη πρωταγωνίστρια εκπροσώπησε την Ελλάδα και έλαβε θαυμάσιες κριτικές. Καλησπέρα. Ήρθα να σε δω. Τον πήγανε στο τμήμα για ανάκριση. Ξέρω πώς νιώθεις, αλλά δεν φταίς. Δεν φταίσαι τίποτα. Παύλο, αχ, Θεέ μου, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Παύλο, κοίταξέ με. Σου ορκίζομαι πως δεν φταίς. Δεν πρέπει να υποφέρεις, είναι κρίμα. Είναι... Σε παρακαλώ, Παύλο. Σε παρακαλώ. Τα παιδιά, τα βλέπω συνεχώς μπροστά μου. Το 1957, πάλι στις Κάνες, ο Κύπριος σκηνοθέτης με την Έλλη παρουσιάζουν και εντυπωσιάζουν με την ταινία «Το τελευταίο ψέμα». Οι κριτικές, ακόμη καλύτερες για την ταινία και την πρωταγωνίστρια, χαρακτηρίζουν την Έλλη ως νέα Γκρέτα Γκάρμπο. Είναι η μόνη πιθανόν Ελληνίδα ηθοποιός που δεν μπόρεσε να φτιάξει μαθητές, δηλαδή και μιμητές της, γιατί ήταν πραγματικά μια ιδιόμορφη περίπτωση. Ακολούθησε μία ακόμη ταινία με τον Μιχάλη Κακογιάννη σε σενάριο Frederick Wakeman. Η ταινία είναι το χαμένο κορμί και ο σεναριογράφος ο δεύτερος σύζυγός της. Το 1969 είναι η χειρότερη χρονιά. Μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο.
Η τελευταία θεατρική της εμφάνιση ήταν το 1981 στο έργο «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», όπου έπαιξε το ρόλο της Κοφάλα Λισάρας. Η ίδια λόγω της ασθένειας είχε πλέον μία φωνητική χορδή και πίστευε. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα. Όταν δεν είσαι παρόν, όταν δεν μπορείς να εργάζεσαι, να κάνεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να ζεις. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Γεια σας.